Καταρχήν χαίρομαι που συνεχίζονται οι εργασίες, ξεκόλλησε δηλαδή το φράγμα της κόρης Γεφύρη. Από την πρώτη στιγμή που πήγα στο Υπουργείο ήταν μια από τις προτεραιότητες μας. Το μάθα δηλαδή και εγώ πολύ καλά. Είναι όμως ένα σημαντικό έργο, γι' αυτό και άξιζε όλη την προσπάθειά μας και αξίζει να το ολοκληρώσουμε. Είναι νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά έργα που γίνονται στο νησί με μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στη γεωργία όσο και στην ποιότητα του νερού της άρδευσης, του νερού της ίδρευσης κλπ. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε. Ήδη γίνονται οι τελευταίες εργασίες προκειμένου το έργο να δοθεί στην παραγωγή. Θα χρειαστεί και ήδη έχουν μελετηθεί δύο αγωγοί σε ό,τι αφορά τα κομμάτια τα αρδευτικά και αυτά θα γίνουν. Και πιστεύω ότι μαζί με το αντίστοιχο δεύτερο φράγμα που κάνουμε αυτό της Καλαμωτής, το οποίο θα επισκεφτούμε μάλιστα, θα είναι δύο σημαντικά έργα που αφορούν τη διαχείριση του νερού στο νησί, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και υποπεριορισμών φυσικός πόρος. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να τον διαχειριστούμε στο μέλλον με σύνεση προς όφελος και των γενιών που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Από πλευράς χρονοδιαγραμμάτων και από πλευράς οικονομικής επάρκειας, από πλευρά του Υπουργείου που επιβλέπει και εκτελεί ουσιαστικά το έργο, είναι εντάξει? Οι πόροι είναι διασφαλισμένοι για το έργο. Μέχρι στιγμής ο εργολάβος είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματά του. Έχουμε και επιτόπιες υπηρεσίες επίβλεψης, δηλαδή το τεχνικό κομμάτι της περιφέρειας που επιβλέπει το έργο σε συνεργασία με τις δικές μας τεχνικές υπηρεσίες, δηλαδή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρα έχουμε και από τις δύο πλευρές βοήθεια, προκειμένου αν κάτι επιτοπίως χρειάζεται βοήθεια και τροποποίηση να γίνεται γρήγορα, αν κάτι χρειάζεται τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας να γίνεται και από εκείνη την πλευρά γρήγορα, έτσι ώστε να μην κολλήσει το έργο. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι έχουμε και την ισχυρή πίεση των ντόπιων βουλευτών, οι οποίοι συνεχώς μας πιέζουν να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό έργο, και ο Κώστας ο Τριαντάφυλλος αλλά και ο Κωστής ο Μουσουρούλης. Τους είχα πει μάλιστα στη Βουλή ότι έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου με το κόρης Γεφύρη και πρέπει και αυτοί τώρα να ασπρίσουν τα δικά τους, δηλαδή να ξοδεύουν πολύ χρόνο επιτοπίως έτσι ώστε να το ολοκληρώσουμε. Το πιστεύουμε ότι είναι αναπτυξιακό έργο σημαντικό και πρέπει να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Δύο πράγματα ακόμα για να ολοκληρώσουμε. Το ένα έχει να κάνει με την, το είπατε και χθες, συνομιλία κατά την κίνηση του αγροτουρισμού σχετικά με τις αποζημιώσεις των μαστιχοπαραγωγών. Ναι, σε λίγο θα επισκεφτούμε τους μαστιχοπαραγωγούς, γιατί ήταν και αυτό, αν θυμάστε, μια μεγάλη μας προτεραιότητα. Είπαμε ότι την πρώτη στιγμή, επειδή άπτεται και του νησιού και μια σημαντική παραγωγική διαδικασία του νησιού, αλλά και ενός εθνικού μας προϊόντος. Εμείς θεωρούμε τη μαστίχα της Χίου ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα με ονομασία προέλευσης, με σημαντικά εισοδήματα τόσο για τον αγρότη όσο και για την οικονομία του τόπου μας. Και θέλουμε να το υποστηρίξουμε. Όταν λοιπόν είδαμε αυτές τις καταστροφές με τις πυρκαγιές, ο ΕΛΓΑ βοήθησε όσο μπορούσε να βοηθήσει και όσο επιτρεπόταν να βοηθήσει σε ό,τι αφορά την ανετημένη σοδειά κλπ. Είπαμε το υπόλοιπο που δεν μπορεί να το καλύψει ο ΕΛΓΑ, όπως λέει ο νόμος, θα το πάμε στα ΨΕΑ. Τότε όλοι ήταν απογοητευμένοι, γιατί η μέχρι τούδε εμπειρία με τα ΨΕΑ ήταν ότι ξεχάστε τις ασφαλίσεις αυτές, διότι αν πάει στα ΨΕΑ θα πάρει 2-3 χρόνια να εγκριθούν, και αν εγκριθούν και αν διασφαλιστούν πόροι και ούτω καθεξής. Κι όμως, χάρη στις προσπάθειές μας και κυρίως στην τεκμηρίωση και την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό έγινε για πρώτη φορά, η έγκριση των ΨΕΑ ήρθαν σε 5 μήνες. Και όχι μόνο τα ΨΕΑ, δηλαδή τα 10 εκατομμύρια που αφορούν τους μαστιχοπαραγωγούς της Χίου, αλλά και τα 5 εκατομμύρια που αφορούν τις ζημιές που είχαμε στην Βιάνο της Κρήτης, στην Ουρανούπολη της Χαλκιδικής και φυσικά μικρότερες διάσπαρτες ζημιές που είχαμε σε καμιά εικοσαριά περιοχές του τόπου μας. Άρα έτσι ενεκρίθησαν αυτά τα 20 εκατομμύρια. Εμείς κάναμε προεργασία επ' αυτού, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερο και το εφαρμοστικό κομμάτι αυτής της απόφασης. Ήδη ο ΕΛΓΑ προχωρεί όλες τις συγκεκριμένες μετρήσεις προκειμένου γρήγορα, θέλω να πιστεύω ότι μέσα σε κανένα δεκαήμερο θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά. Όπως θα πούμε, 9 Αυγούστου, σε ένα δεκαήμερο περίπου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι εφαρμοστικές εκτιμήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι
αυτό θα βοηθήσει τους μαστιχοπαραγωγούς. Χαίρομαι που επίσης μια δεύτερη διάσταση που αφορά τους μαστιχοπαραγωγούς που δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες, το ζητήσαμε και αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακόμα και το δικό τους φυτικό κεφάλαιο και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, είτε για την ανανέωσή του, δηλαδή αυστηρά κλαδέματα κλπ, είτε για την αντικατάστασή του, δεν θα θέλαμε να χαθούν ούτε και αυτουνών τα μαστιχόδεντρα. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε κατανόηση και επέτρεψε να αποζημιωθούν και αυτοί οι μη κατ' επάγγελμα αγρότες στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως, θα υποστηρίξουμε τη γεωργία του νησιού και ειδικά την μαστιχοπαραγωγή, τη μελισσοκομεία, την κτηνοτροφία της. Εάν θα μας ακολουθήσετε, καταφέρουμε να προλάβουμε να επισκεφθούμε τα βοσκοτόπια μετά τις πυρκαγιές. Διαλέξαμε ένα κομμάτι των βοσκοτόπων της Χίου μαζί με ένα τμήμα της Αστιπάλαιας και της Λίμνου να κάνουμε για πρώτη φορά στον τόπο μας αναχλώωση, δηλαδή να ενισχύσουμε τη φυτική παραγωγή στα φάτα βοσκοτόπια τα οποία είναι σχεδόν κατεστραμμένα, δηλαδή η παραγωγική τους ικανότητα έχει φτάσει στο μηδέν από την χάρη στη βοήθεια από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αλλά και μια ομάδα ανθρώπων τώρα που κάναμε για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Κατ' εμέ τα βοσκοτόπια του τόπου μας είναι ένα χρυσάφι στην επιφάνειά τους, της χώρας μας. Και επειδή άπτεται και της κτηνοτροφικής μας παραγωγής, ιδιαίτερα της εκτατικής εγώ προβατοτροφίας μας, πιστεύω ότι πρέπει να τα προσέξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ανακοινώσω ότι το πρόγραμμα αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολλαπλασιασμό της παραγωγής σε ό,τι αφορά τη φυτική παραγωγή σε αυτές τις τρεις πιλωτικές δράσεις που κάναμε. Και θα σας ανακοινώσω λοιπόν ότι μία από αυτές τις δράσεις που έγινε σε μικρή κλίμακα πιλωτικά στην Χίο, τώρα θα γίνει σε μεγάλο κλίμακα σε εκατοντάδες στρέμματα. Για να δούμε πλέον πώς μπορούμε να αναχλώσουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Και με πρότυπο τη Χίο θα δούμε και όλα τα άλλα νησιά της Ελλάδος πώς θα αναζωογονηθούν οι βοσκότοποι τους, που θεωρώ και αυτό σημαντικό έργο. Αν προσθέσω στην προσπάθεια που κάνουμε από τα κύτταρα αλληλείας να ενισχύσουμε το κομμάτι και της γαλάζιας, ας το πούμε, ανάπτυξης του τόπου, γιατί συνήθως μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη της γεωργίας, τότε πιστεύω το Υπουργείο θα κάνει το χρέος του όσο μπορεί στο να υποστηρίξει το νησί της Χίου, αυτή την ακριτική γωνιά της Ελλάδας. Αλλά δεν θα πρέπει να αγωνιούμε για τα 5 εκατομμύρια ευρώ του Λίντερ. Όχι, πρέπει να αγωνιάται μέρα νύχτα. Εμείς τα μελετούμε, τα εγκρίνουμε, έχει πάρα πολλές δράσεις. Πρέπει οι ντόπιοι άνθρωποι από πολύ κοντά να παρακολουθούν όλες τις επιμέρους δράσεις. Είναι πολλές και ποικίλες δράσεις και του Λίντερ Αλληλείας. Επομένως θα χρειαστεί σίγουρα προσπάθεια επιτόπια όλων και φυσικά δική μας παρακολούθηση. Είναι κρίμα να χαθούν αυτοί οι πόροι τώρα που διασφαλίστηκαν 5 εκατομμύρια για να γίνουν μια σειρά έργων για πρώτη φορά σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε το γαλάζιο, το παραλιακό, της θάλασσας, της Αλληλείας κλπ, να χαθούν αυτοί οι πόροι.